είτε σε αυτούς που είναι εραστές του καπιταλισμού, είτε απολογητές, αποτελούν το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου. Ρωτήστε και την κακομοίρα τη Λίζα Τρας. Σε 44 μέρες οι χρηματαγορές την πέταξαν σαν την τρίχα από το γάλα για να βάλουν το δικό τους άνθρωπο. Τον κύριο Σουάνκ, ο οποίος είναι Σουνάκ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του City, του Λονδίνου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, καμώνες, ότι είστε πρωταθλητές της ανάπτυξης. Το θέμα είναι ποιος την πληρώνει αυτή την ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ. Ο τουρισμός είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι εργασιακές συνθήκες στον τουρισμό, αυτή η ζούγκλα η οποία υπάρχει, γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα κενά, και ταυτόχρονα ο λαός να μην μπορεί να κάνει διακοπές. Να λοιπόν, είναι αντεργατική και σε βάρος της ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και αυτό θα το δούμε συνολικά, γιατί μπορούμε να το γενικεύσουμε. Τρίτον, τι σημαίνει ελκυστική χώρα για επενδύσεις? Ότι δημιουργήσατε και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και συγκυβέρνηση, μια εργασιακές συνθήκες που αναπαράγουν ένα φτηνό, αναλώσιμο εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα. Και πάνω σε αυτό ακριβώς πατάνε, και όχι μόνο σε αυτό, και στις τεράστιες επιδοτήσεις, στις φοροαπαλλαγές που έχουν, σε μια χωροταξία για να οργανώσουν τη γη και παραχωρώντας και τις ακτές και τον Αιγιαλό, για να προσελκύσετε τις επενδύσεις. Γη και είδωρ δίνεται στους κεφαλαιοκράτες για να γίνει αυτή η εξέλιξη. Και τέλος, επειδή αυτή η διαπάλη έχει αρχίσει και κουράζει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Δημοκρατία, δεν είσαι στο φως και το σκοτάδι. Στην ίδια μετερίζη βρίσκεστε. Και καλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι η κοινή σας στάση στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Και οι δύο με την ψήφο σας τα παραδώσατε στο αμερικάνικο κεφάλαιο. Ευχαριστώ πολύ.